με την τροποποίηση του ελληνικού προγράμματος όσων περιφερειακής ενότητας Αλοφελίδας, με την ένταξη του έργου προμήθεια προκατασκευασμένης έντονας διδασκαλίας για την κάλυψη ανακόλουθους του σχολείου προϋπολογισμού και πίστοση 22.320 ευρώ. Ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη την οποία κάνουμε, που ήδη σε προηγούμενο στην άλλη περάσει και με αυτό παραπάνω. Λοιπόν, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά επειδή έχουμε μια πεφρασμένη άποψη, κυρίως του κ. Περιφερειάρχη για τα μουσικά σχολεία ειδικά, μέχρι ότου να ενταχθεί το μουσικό σχολείο, το οποίο στην επόμενη πρόσκληση ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμος φάνη του προκειμένου να ενταχθεί, πρέπει να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει, επειδή έχει πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλο αριθμό ετήσεων, χρειάζεται να έχουμε μία ακόμα αίθουσα. Μία αίθουσα προμηθεύτηκε ο Δήμος Ναυπλιαίων και την παραχώρηση μας, ζητήθηκε από εμάς η δεύτερη αίθουσα και το φέρνουμε επειδή υπάρχουν υπόλοιπα με τη συμβολή του κυρίου Περιφερειάρχη προκειμένου να ενταχθεί η αίθουσα και παρακαλώ για τον νομόφωνο για αποφάσεις. Να σας καλωσορίσω όλους εδώ στην πόλη του Ναυπλίου, σε αυτό το σημαντικό κτίριο και να πω ότι εμείς σαν Πελοπόννησος Σωμάτα πράγματι έχουμε υπερψηφίσει όλα αυτά τα θέματα που έρχονται μέσω κάποιων κονδυλίων που υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα του ΟΣΚΟΥ. Δεν έχουμε αντίρρηση για το συγκεκριμένο θέμα. Απλά, κύριε Χιβδόπουλε, δράτουμε της ευκαιρίας να ρωτήσω για ένα θέμα που έχουμε περάσει από τον Απρίλιο του 2017 και αφορά το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, επειδή υπάρχει εδώ και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που βρίσκεται αυτό το έργο. Με την ολοκλήρωση μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που είχε ζητήσει το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Ακριβώς. Γι' αυτό θα σας απαντήσω ότι βρίσκεται ήδη η υπηρεσία. Στις επόμενες ημέρες θα στείλει στην Ελληνική Επιτροπή τα απαραίτητα για το διαγνωστικό μέρος και την αγορά και την προμήθεια του εξοπλισμού, η οποία είναι απαραίτητη για την αίθουσα αυτή. Έχουμε καταλήξει αυτό το έργο από 17 προς το τέλος του 2020. Έχω ενημερώσει και τους εκπροσώπους. Να δώσουμε μία ακόμα αίθουσα. Γιατί? Τι υπάρχει μέχρι σήμερα στο μουσικό σχολείο στην Πλασμό? Υπάρχουν 6 προκατασκευασμένες αίθουσες, τις οποίες έχουν δώσει παλιότερα η Περιφερειακή Ενότητα, έχει δώσει ο Δήμος Ναύπλιος και έχει δώσει ο Δήμος Ναυπλιαίων. Το πρόβλημα όμως φαίνεται ότι δεν γίνεται. Γιατί του χρόνου τα παιδιά, φέτος είχαν 210 παιδιά, του χρόνου θα είναι 240. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν γίνεται λοιπόν με το να πηγαίνουμε κάθε φορά που αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών να φτιάχνουμε μια καινούργια αίθουσα. Πρέπει να το δούμε συνολικά. Και εδώ έχει ξεκινήσει μια ιστορία εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί από τότε που ήμουν και εγώ αντιπεριφερειάρχης και χειριζόμουν κάποια πράγματα, θυμάμαι ότι υπήρχε μια μελέτη. Αυτή η μελέτη τελικά δεν έχει ενταχθεί πουθενά. Πέρασε μια προγραμματική από το 7 μέχρι το 13, δεν εντάχθηκε. Από το 13 μέχρι το 20, ευελπιστώ ότι μπορεί να ενταχθεί, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο μουσικό σχολείο στα πρότυπα και των άλλων περιφερειακών ενωτήτων, όπως είναι στην Αρκαδία, όπως είναι στη... Είναι πεφρασμένη η άποψή μας για το μουσικό σχολείο. Είναι... Οι αίθουσες και το κτίριο είναι εντελώς ακατάλληλο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει όλες τις περιφερειακές ενότητες. Σύγχρονα μουσικά σχολεία, κοσμήματα, για να δείξουμε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο πάνω στη μουσική εκπαίδευση. Είχα εξασφαλίσει στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο τις προβλεπόμενες πιστώσεις ώστε να ενταχθεί το έργο. Το έργο δεν εντάχθηκε με ευθύνη της μελέτης. Ευελπιστώ τώρα, γιατί με έχουν διαβεβαιώσει ότι έχει οριμάσει η μελέτη, δεν την έχω δει ακόμα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα χρήματα σε μια περίοδο που η σχολική στέγη και η προβλεπόμενη κωδική είναι πάρα πολύ μικρή. Στόχος μας λοιπόν είναι να βρούμε τον τρόπο, το έχω πει πολλές φορές δημόσια, προκειμένου να εντάξουμε το μουσικό σχολείο ώστε η περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι η πιο αρτία περιφέρεια στο επίπεδο της μουσικής παιδείας. Αυτός είναι ο λόγος και αυτή είναι και η εξήγηση που έχουμε. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα τα οποία πλέον, ενώ την προηγούμενη περίοδο θα μπορούσαμε να είχαμε εντάξει ακόμα περισσότερα, το επίπεδο της οριμότητάς τους δεν ήταν σε τέτοιο επίπεδο, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, προκειμένου να ενταχθεί. Είναι το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου, είναι μια υποχρέωση που έχουμε
Είναι το σχολείο της Κολώνης, το Λύκειο της Κολώνης, που είναι και εκεί, αλλά είναι μεγάλα έργα. Είναι έργα πάνω από 3 εκατομμύρια, πάνω από 5 εκατομμύρια. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η γνώση του προβλήματος και ο τρόπος που λειτουργούμε στο να εξασφαλίσουμε περισσότερες πιστώσεις σε όλα τα προγράμματα, σε όλους τους κωδικούς, θεωρώ ότι μας δίνει την δυνατότητα για να βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον. Τώρα εντάσσουμε επίσης 4, τα λέω με τη σειρά. Κατανομή του έργου αφορά βελτίωση αγωνιστικής επιβάλλειας κηπέδου Αγίου Δημητρίου, συνολικού προεκολεξιμού 190.000 ευρώ. Το δεύτερο είναι βελτίωση αγωνιστικής επιβάλλειας κηπέδου Μολού, συνολικού προεκολεξιμού 220.000 ευρώ. Το τρίτο είναι βελτίωση αγωνιστικής επιβάλλειας κηπέδου Αγιφίου, συνολικού προεκολεξιμού 245.000 ευρώ. Το επόμενο είναι βελτίωση αγωνιστικής επιφάνειας κηπέδου Φυτίου 210.000 ευρώ και προμήθεια, το επόμενο πέμπτο, προμήθεια αθλητικού δαπέδου χειροσφαίρισης προϋπολογισμού 24.800 ευρώ. Να πω λοιπόν για αυτό το έργο ότι έχουμε συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ με τα ενταγμένα έργα συν το κλειστό της Αγίας Τριάδας, την αναβάθμιση του κλειστού της Αγίας Τριάδας που περάσαμε στο προηγούμενο περιφερειακό συμβούλιο, φτάνουμε στο 1.390. Μένουν 110.000 οι οποίες θα έρθουν σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο για την κατανομή. Να πω ότι εδώ προϋπήρξε ένας ουσιαστικός διάλογος και με τους Δήμους αλλά και με τις ομάδες και με τις τοπικές κοινότητες και γενικότερα και με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρμολίδας, προκειμένου τα 4 γήπεδα τα οποία βλέπετε αφορούν ουσιαστικά τάπητες για να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα γήπεδα που να πληρώνουν τις προδιαγραφές για να γίνονται αγώνες. Και το πέμπτο θέμα αφορά την προμήθεια ενός ειδικού δαπέδου για το άθλημα της χειροσφαίρισης, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην περιοχή και είναι απαραίτητο για ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των συλλόγων οι οποίες βρίσκονται εδώ. Γι' αυτό τον λόγο προτείνω την κατανομή αυτού, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι θα έχω καταθέσει μεμονωμένα στην υπηρεσία. Αυτό στο πρακτικό θα το διορθώσουμε. Από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει ένα κονδύλι ενός εκατομμυρίου 400.000 το οποίο θα πάει για να γίνει το ενωσιακό κοινό. Και υπάρχει και ένα κονδύλι 1,5 εκατομμύριο, το οποίο το διανέμεται σήμερα για αθλητικούς χώρους της περιφερειακής ενότητας Αρμολίδας. Λοιπόν, είπε προηγουμένως ο κ. Σφημιδόπουλος ότι ήρθαμε σε συνεργασία με τους Δήμους για το πού θα γίνουν αυτά τα υποέργα. Εγώ θα σταθώ σε ένα θέμα που αυτή τη στιγμή καίει και είναι γεγονός για την πόλη του Ναυπνίου. Η ομάδα μπάσκετ, ο ΙΑΚΑΣ, είναι στη Β' Αθηνική. Και ο ΙΑΚΑΣ αντιμετωπίζει ένα θέμα ότι θα πρέπει να έχει το γήπεδο του έργου τον επόμενο μήνα, ώστε να κάνει το πρωτάθλημα. Μάλιστα, αρχές Σεπτέμβρη θα γίνουν οι αγώνες κυπέλλου. Ένα άλλο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Το κλειστό γυμναστήριο της Αγίας Τριάδος, το οποίο θα γίνει, από ό,τι κατάλαβα, θα επεκταθεί. Εντάξει, δεν γνωρίζω τη μελέτη πώς θα το δω, τι θα γίνει παραπέρα. Το ζητούμενο είναι το εξής. Το γήπεδο αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα handball του Διομήδη. Ένα είναι αυτό το ζητούμενο. Ή θα είναι για όλους, γιατί βλέπω ότι αλλάζετε και τάπητα και βάζετε τάπητα χειρασπέρισης. Και λέω τώρα, το γήπεδο της Νέας Κύμου θα μείνει για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, εδώ δεν θέλω να σας πω αυτά που σας λέω, ότι την ιεράρχηση αυτών των έργων που κάνατε, θα μπορούσαμε να τη δούμε και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, να κάνουμε και κάποια άλλα έργα τα οποία θεωρώ ότι μπορεί να είναι περισσότερο απαραίτητα αυτή τη στιγμή για την περιφερειακή ενότητα Αρμολίδας. Η αλλαγή κατηγορίας αλλάζει και τις προδιαγραφές του γηπέδου και του συνόλου του αθλητικού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε μία συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να δούμε πώς θα την βελτιώσουμε. Θέλω να σας πω ότι ο Αρκαρκός την προηγούμενη φορά που έπαιξε πρώτη εθνική ουσιαστικά βοήθησε και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα με την Αγία Τριάδα.
Με την Αγία Τριάδα γίνεται μια, θα έλεγα, ανάπλαση του υφιστάμενου αγωνιστικού χώρου. Στην χωρητικότητα και στην κανονικότητα των προδιαγραφών που έχει το γήπεδο. Αλλά αντιλαμβάνεστε, και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, ότι εκεί που δεν υπήρξε ποτέ κανένα αθλητικό πρόγραμμα σε καμία περιφέρεια, εγώ, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των διαφόρων ΕΠΣ, βοηθήσαμε όλοι προκειμένου να δημιουργήσουμε το πρώτο σημαντικό αθλητικό πρόγραμμα. Ασφαλώς και δεν θα καλύψουμε σε μία χρονιά όλα τα προβλήματα, αλλά βελτιώνουμε κατά πολύ τους υφιστάμενους αθλητικούς χώρους. Ήδη αποκτούμε καινούριους αθλητικούς χώρους, όπως είναι το ενωσιακό στην Λακωνία, θα είναι και το ενωσιακό στην Αργολίδα, στην Κορινθία, στην Μεσσηνία και στην Αρκαδία, προκειμένου να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις ενασχόλησης των νέων γενιών με τον αθλητισμό. Ήδη έχουμε ανακοινώσει και προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο αθλητικό κέντρο στη Σπάρτη, μετά την εκχώρηση του Σαϊνοπουλίου Ιδρύματος, και νομίζω ότι αλλάζουμε τελείως την ιστορία σε αυτή την περιφέρεια. Αυτό θέλω να μείνει ως γενική εικόνα, ως πίνακα σε όλους εσάς, ότι με τις άοπλες προσπάθειες όλων μας δημιουργούμε εξαιρετικές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε τον αθλητισμό να τον επαγγελματοποιήσουμε στο επίπεδο του παραγόμενου αθλητικού προϊόντος, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό.